Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου στις Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank απασχόλησε τις τεχνικές συζητήσεις θεσμών και κυβέρνησης. Η αξία των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο χρηματιστήριο αγγίζει σήμερα τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 18% αυτών των τίτλων, δηλαδή μετοχές αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ περίπου, ανήκουν στο δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τον Ιούνιο του 2020, οπότε και το Ταμείο θα πάψει να υφίσταται, οι μετοχές αυτές θα περάσουν στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων. Ωστόσο, εξετάζεται το πώς θα γίνει νωρίτερα η διάθεση των συγκεκριμένων μετοχών σε επενδυτές, προκειμένου και το δημόσιο να ανακτήσει ένα μικρό μέρος των χρημάτων που επένδυσε για την διάσωση των τραπεζών και τα πιστωτικά ιδρύματα πλέον να περάσουν υπό πλήρη ιδιωτικό έλεγχο. Θλίψη προκάλεσε στον επιχειρηματικό κόσμο και όχι μόνο. Η χθεσινοβραδινή είδηση του θανάτου του Θεόδωρου Βασιλάκη, του πολυπράγμονα επιχειρηματή από την Κρήτη, ο οποίος πιστεύοντας και επενδύοντας στο τουριστικό προϊόν της χώρας, κατάφερε να δημιουργήσει πλήθος επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και την κρατεότερη ελληνική αεροπορική εταιρεία του σήμερα, την Aegean Airlines. Ποια ήταν όμως η πορεία του επιχειρηματία που από τα πρατήρια καυσίμων που δημιούργησε στη γενέτειρά του κατάφερε να κατακτήσει τους εθέρες? Μπορείτε να διαβάσετε τις πιο σημαντικές επιχειρηματικές του κατακτήσεις στο insider.gr. Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας σήμερα, 18 Μαΐου, συμμετέχει στη Διεθνή ημέρα Μουσείων 2018 με θέμα «Μουσεία και διαδίκτυα, νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό» και ανοίγει για τους επισκέπτες τις πόρτες του Μεγάρου Διομήδη στην οδό 3 Σεπτεμβρίου 146 από τις 6 το απόγευμα ως τις 12 το βράδυ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία εκτός από τις μόνιμες εκθέσεις του Ιστορικού Αρχείου να παρακολουθήσει προβολές βίντεο και άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Συνεχίζεται η έκθεση τεκμηρίων για τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου σε συνεργασία με ομάδα αρχιτεκτόνων μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ εκτίθενται και έργα χαρακτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Διάβαση. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν και μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο Ταξίδι στην Ελλάδα, η οποία ξεκινά το βράδυ στις 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτημο να κυμαίνει 789,46 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,41%. Τοτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.